Χαίρετεν κυρίω πάντοτε αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού μας είμαστε και πάλι μαζί στην καθιερωμένη εκπομπή μας για το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής. Στην σημερινή μας συνάντηση θα μελετήσουμε το Ιερό Ευαγγέλιο της Κυριακής 13 του Λουκά και συγκεκριμένα από το καταλουκάν Ιερό Ευαγγέλιο κεφάλαιο 18 στίχη 18 έως 27 το καιρό εκείνο, άνθρωπος της προσήλθε το Ιησού λέγον, διδάσκαλε αγαθέ, τι ποιήσας ζωή νεώνιον κληρονομήσω. Είπε δε αυτό ο Ιησούς, τι με λέγεις αγαθόν, «ουδής αγαθός ή μη εις ο Θεός. Τα σεντολάς είδας, μη μυχεύσει, μη φωνεύσεις, μη κλέψεις, μη ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Ο δε είπε, ταύτα πάντα εφυλαξάμιν εκ νεότητός μου. Ακούσας δε ταύτα ο Ιησούς, είπεν αυτό, έτι εν Πάντα όσα έχεις πόλησον και διάδος πτωχής, και έξις θησαυρών εν ουρανό, και δεύρο ακολούθημι. Ο δε ακούσας ταύτα περίλυπος είναι ειν γαρπλούσιος σφόδρα. Ιδών δε αυτόν ο Ιησούς περί λοιπον γενόμενον είπε πως δυσκόλως ή τα χρήματα έχοντες εις ελεύσονται εις την βασιλεία του Θεού. Ευκοπότερον γαρεστή κάμιλον διατριμαλιάς ραφίδος εις ελθήν ή ει πλούσιον εις την βασιλεία του Θεού εις Ήπων δε οι ακούσαντες και τις δύνατε οθήνε. Ο δε είπε τα αδύνατα παρά «Δυνατά παρά το Θεό εστί. Και η ερμηνεία της περικοπής μας. Όταν συνέβη το περιστατικό αυτό με τον πλούσιο νεανίσκο, το οποίο μας εξιστορεί σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο, τότε ήσαν οι τελευταίες ημέρες της επίγεια ζωής του Χριστού. Κάποια μέρα, καθώς δίδασκε ο Κύριος, τον πλησίασε ένας νέος, ο οποίος ήταν και πλούσιος ασφαλώς αυτός ο νεανίσκος θα είχε ακούσει μερικές διδασκαλίες του Κυρίου. Φαίνεται μάλιστα ότι είχε ενδιαφέρον στην ψυχή του για να μάθει περισσότερα από τον Χριστό. Ρωτάει λοιπόν τον Κύριο «Διδάσκαλε αγαθέ, τι καλό πρέπει να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή». Απευθύνθηκε όμως στο Χριστό νομίζοντας πως είναι κάποιος σοφός διδάσκαλος κάποιος απεσταλμένος του Θεού ίσως, πάντως το μόνο σίγουρο είναι ότι αγνοούσε ότι ο Ιησούς είναι ο Υιός του Θεού. Αυτό ακριβώς αγαπητοί αδελφοί που γίνεται και σήμερα. Ο μακράν του Θεού κόσμος λένε ότι ο Χριστός ήταν απλά ένας φωτισμένος δάσκαλος, ένας σπουδαίος κήρυκας, ένας επαναστάτης, αλλά όταν ακούσουν ότι ο Χριστός είναι Υιός του Θεού, τα δαιμόνια δεν τους αφήνουν να το παραδεχθούν. Το ερώτημα που έκανε ο νεανίσκος, τι να κάνω για να κληρονομήσω την αιώνια ζωή, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Ο Κύριος όμως τι του απάντησε, «Γιατί με αποκαλεί αγαθό, κανείς δεν είναι αγαθός παρά μόνο ο Θεός». Σαν να του λέει δηλαδή, «Εφόσον δεν πιστεύεις ότι είμαι Υιός του Θεού, αλλά με θεωρείς έναν απλό άνθρωπο και ένα σοφό διδάσκαλο, για ποιο λόγο με ονομάζεις αγαθό. Κανείς δεν είναι από τον εαυτό του πραγματικά αγαθός, παρά μόνο ένας, ο Θεός. Εάν όμως θέλεις να κληρονομήσεις την αιώνια ζωή και να εισέλθεις στην βασιλεία των ουρανών, πρέπει σε όλη σου τη ζωή να εφαρμόσεις τις εντολές του Θεού. Και γνωρίζεις πολύ καλά ποιες είναι αυτές οι εντολές. Πρέπει να εφαρμόσεις την εντολή η οποία επιβάλλει να σέβεσαι την τιμή και να μην προσβάλλει στην ηθική του άλλου. Να εφαρμόσεις δηλαδή τις εντολές που λένε ου μοιχεύσεις, ου κλέψεις, ου ψευδομαρτυρήσεις, τίμα τον πατέρα σου και την μητέρα σου. Όταν τα άκουσε αυτά ο πλούσιος νέος, με πολύ χαρά απάντησε «Διδάσκαλε, όλα αυτά τα φύλαξα από την νεότητά μου. Τι άλλο μου λείπει να αποκτήσω για να απολαύσω κι εγώ την αιώνια ζωή. Και χάρηκε ο πλούσιος όταν τα άκουσε αυτά, διότι νόμιζε ότι ξεμπέρδεψε εφόσον τηρεί αυτά και ρωτάει τον Χριστό τι άλλο πρέπει να κάνω και δεν περίμενε όμως ότι ο Χριστός θα του έδινε την απάντηση που του έδωσε. Ο Κύριος του απαντά, σου λείπει ένα ακόμα. Αν θέλεις πραγματικά να γίνεις άξιο της ουρανίου βασιλείας, πρέπει η ψυχή σου να ξεκολλήσει από τα πλούτη σου, στα οποία είναι τώρα προσκολλημένη. Γι' αυτό πήγαινε, πούλησε όλα τα υπάρχοντά σου και μοίρασέ τα στους φτωχούς. Και αφού το κάνεις αυτό, έλα να με ακολουθήσεις. Με τον τρόπο αυτό θα αποκτήσεις θησαυρού αιωνίους και θα κληρονομήσεις και την αιώνια ζωή που λες ότι ποθείς. Μόλις όμως ο πλούσιος νέος άκουσε αυτά τα λόγια του Κυρίου, λυπήθηκε πολύ. Η ψυχή του ήταν δοσμένη στον πλούτο. Είχε πολλά κτήματα και τα αγαπούσε περισσότερο από τον Χριστό. Προτίμησε τον Χρυσό από τον Χριστό. Όμως, όπως λέει ο Χριστός μας σε άλλο Ευαγγέλιο, σε άλλη περικοπή, δεν μπορεί ο άνθρωπος να έχει δύο κυρίους, και τον Μαμονά και τον Θεό δεν γίνεται. Γι' αυτό λοιπόν και ο πλούσιος όταν άκουσε αυτή την απάντηση έφυγε λυπημένο. Και για ποιο λόγο έφυγε λυπημένο, διότι δεν ήθελε αγαπητή αδελφή να χάσει την βολή του. Ο Χριστός δεν ήρθε να μας βολέψει με πλούτο και υλικά αγαθά, αλλά ήρθε να μας ξεβολέψει. Για να κληρονομήσει κάποιο την αιώνια βασιλεία του Θεού, δεν πρέπει να είναι προσκολλημένος στα υλικά αγαθά, στα πάθη του και γενικώ στην αμαρτία. Το περιστατικό αυτό ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία για να επικεντρώσει ο Κύριος την προσοχή των μαθητών του στα κακά του πλούτου. Τους λέει λοιπόν ότι με πολλή δυσκολία ο πλούσιος άνθρωπος θα μπει στην Βασιλεία του Θεού. Είναι μάλιστα τόσο δύσκολο ώστε ευκολότερα μπορεί να περάσει μία καμήλα από την τρύπα της βελόνας, παρά να εισέλθει ο πλούσιος στην βασιλεία του Θεού. Απορία και έκπληξη κυρίευσε τότε τους μαθητές του Κυρίου όταν άκουσαν αυτά τα λόγια και είπαν «Ποιος λοιπόν μπορεί να σωθεί» Ο Κύριος τους κοίταξε με βλέμμα στοργικό και διδακτικό και τους είπε «Μην ανησυχείτε, τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Όσα δηλαδή δεν μπορεί να κατορθώσει ο άνθρωπος, μπορεί ο Θεός να τα κατορθώσει όλα. Στο Θεό όλα είναι δυνατά. Αγαπητοί μου χριστιανοί, όταν προσπαθήσουμε να εφαρμόσουμε με τη βοήθεια του Θεού το θέλημά Του στη ζωή μας, θα συναντήσουμε δυσκολίες, πολλές δυσκολίες. Εξάλλου το έχει πει και ο Χριστός μας, «Εν το κόσμο θλίψη νέξεται. Ας μην αποθαρρυνόμαστε όμως, ας ζητάμε τη βοήθεια και την δύναμη του Θεού. Όταν ο Θεός μας βλέπει ότι επιθυμούμε ειλικρινά να εφαρμόσουμε όσα μας παραγγέλει και νομοθετεί, θα μας δίνει την χάρη Του για να το επιτυγχάνουμε. Άλλωστε, η αγαθότητα του Θεού ποτέ δεν θα μας ζητήσει να κάνουμε κάτι το οποίο υπερβαίνει τις δυνάμεις μας, αλλά και τότε ακόμη δεν μας αφήνει μόνους. Αοράτος παραστέκει δίπλα μας και ενισχύει τις προσπάθειές μας. Ποτέ λοιπόν να μην ξεχνάμε ότι τα αδύνατα παρά ανθρώπης, δυνατά παρά το Θεό εστί. Με την περικοπή αυτή του Ευαγγελίου είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία να ερευνήσουμε και εμείς τον εαυτό μας. Μήπως είμαστε και εμείς στην θέση του πλουσίου. Ο πλούσιος νεανίσκος ήθελε μεν να κληρονομήσει την αιώνια βασιλεία, αλλά χωρίς να χάσει τη βολή του. Αυτό όμως δεν υφίσταται. Οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας λένε στα κείμενά τους ότι «πρέπει να δώσουμε αίμα για να πάρουμε πνεύμα». Πρέπει δηλαδή να θυσιάσουμε την άνεσή μας, να θυσιάσουμε τις απολαύσεις, να θυσιάσουμε τα αγαθά μας, ακόμα και τη ζωή μας μπορεί να χρειαστεί να θυσιάσουμε για να λάβουμε το Άγιο Πνεύμα, να λάβουμε τη χάρη του Θεού. Ο νεανίσκος νόμιζε πως κατέχει τον νόμο του Θεού, όμως είχε πολλές ατέλειες. Ιστερούσε πολύ στην πνευματική του ζωή, αλλά δεν το καταλάβαινε. Και αυτό ήταν διπλό λάθος. Καλούμαστε λοιπόν και εμείς να εξηχνιάσουμε και να βρούμε τις δικές μας ατέλειες. Να εντοπίσουμε και να αναγνωρίσουμε τα λάθη και τις ελλείψεις μας και ύστερα να προχωρήσουμε μπροστά. Σε πάρα πολλά θέματα ιστερούμε και αυτό είναι αλήθεια. Όμως με τη χάρη του Θεού θα μπορέσουμε να σωθούμε, αν φυσικά το θέλουμε. Ο άνθρωπος έχασε τη χάρη του Θεού, σκοτίστηκε ο νους του και η θέλησή του έγινε ανίσχυρη και ανίκανη προς το καλό και αυτό έγινε λόγω της αμαρτίας. Έμεινε για πάντα τραυματισμένος αλλά όχι θανάσιμα. Η ευγένεια της ανθρωπίνης φύσεως αμαυρώθηκε, όμως το κατοικόνα δεν το χάσαμε. Είμαστε πλασμένοι κατοικόνα Θεού. Δυστυχώς όμως λόγω της αμαρτίας εύκολα γλιστράμε στο κακό και δύσκολα επιτυγχάνουμε το αγαθό. Πολλές φορές αναγνωρίζουμε και θέλουμε το καλό, αλλά δύσκολα το κατορθώνουμε. Όπως το αρρωστημένο μάτι δύσκολα δέχεται το φως του ηλίου, έτσι και ο άνθρωπος έχει κάποια ανικανότητα στο να δέχεται το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος, διότι η αμαρτία είναι σαν ένα τείχος, σαν ένα σύννεφο, σαν μία λάσπη που μας σκοτίζει τους ψυχικούς οφθαλμούς και δεν μπορούμε να δεχθούμε το φωτισμό του Παναγίου Πνεύματος. Η τύφλωση αυτή της ψυχής οφείλεται κατά κύριο λόγο στην αμαρτία, στην αλαζονία και στην φιλαυτία. Είμαστε φιλαυτοί, μας αρέσει να κάνουμε το θέλημά μας και όχι το θέλημα του Θεού. Και βλέπετε ότι έχουμε μία πορεία μπρος πίσω. Εμφανίζονται συχνά στο δρόμο μας κάποια μικρά εμπόδια και μας ξαναγυρίζουν πάλι πίσω στα γήινα και στις μέριμνες και πέφτουμε αδύνατοι και αβοήθητοι. Όταν εξετάσουμε ειλικρινά τον εαυτό μας, θα διαπιστώσουμε πως όλα τα μετρούμε με το μέτρο του εγώ μας, με τα συμφέροντα και τις ιδέες μας. Μας στεναχωρούν εκείνοι που μας υποδεικνύουν τα λάθη μας, δεν τους θέλουμε. Η παρουσία τους μας εξοργίζει, αυτό είναι ένα σημάδι του ατίθασού παλαιού ανθρώπου. Δυστυχώς, με μεγάλη επιτυχία, αποφεύγουμε την αυτογνωσία. Αντί να προσπαθήσουμε να βυθομετρήσουμε την καρδιά μας, εξαπατούμε τον εαυτό μας. Νομίζουμε ότι είμαστε δίκαιοι και ενάρετοι. Με μία ματιά στον εσωτερικό κόσμο της ψυχής μας, αρκεί όμως αυτό να γίνει μεταπείνωση, θα ανακαλύψουμε πάθη και κακίες και ελαττώματα και αδυναμίες και κλίσεις πονηρές. Θα διαπιστώσουμε φθόνους, αμαρτωλές επιθυμίες, εγωισμούς, κατακρίσεις, μοχθηρίες, θυμούς, φιλοχρηματία, οχνηρία και μία ατελείωτη σειρά από πάθη. Όταν μάλιστα αναλογιζόμαστε την τελειότητα που διδάσκει ο Χριστός, και την αρετή που πέτυχαν οι μεγάλες ψυχές των Αγίων μας, τότε με συντριβή πρέπει να ομολογήσουμε ότι σε μεγάλο, πολύ μεγάλο βαθμό ιστερούμε. Ιστερούμε αλλά μπορούμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Μπορούμε να ανέβουμε στις φωτόλους τις κορυφές. Μπορούμε να πετάξουμε με τα φτερά της πίστεως στους ουρανούς της αγιότητας. Μπορούμε να αγωνιστούμε και να νικήσουμε με την χάρη του Θεού μπορούμε να ξεπεράσουμε τις ατέλειες και τις ελλείψεις μας, αν πραγματικά το θέλουμε. Με την θέληση πέφτουν τα πιο ισχυρά κάστρα του εχθρού. Η θέληση βέβαια που να στηρίζεται στην δύναμη του Θεού. Όπως λένε και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, βάλε εσύ το ένα και ο Θεός θα βάλει τα άλλα 99. Και τι σημαίνει αυτό. Ότι να θέλουμε πρωτίστως εμείς οι ίδιοι να σωθούμε. Ο Χριστός σέβεται το αυτεξούσιο που μας έδωσε, ως αναφέρετο το δικαίωμα, την ελεύθερη βούληση, και δεν θα μας σώσει δια της βίας. Όταν όμως εμείς θελήσουμε να σωθούμε και πούμε «Κύριε, είμαι αμαρτωλός, γνωρίζω τα όσα παραγγέλει ο νόμος Σου, το Ιερό Ευαγγέλιο και οι Άγιοι Πατέρες, αλλά είμαι αδύναμος». «Αγαπώ τον νόμο σου, Κύριε, αλλά λόγω της αμαρτίας μου δεν μπορώ να τα τηρήσω. Βοήθησέ με, δώσε μου δύναμη να σταθώ όρθιος». Και ο Χριστός τότε θα έρθει να μας βοηθήσει. Δεν αφήνει το πλάσμα του αβοήθητο. Αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Ο Χριστός είναι δίπλα μας και θέλει να μας σώσει, αρκεί να το θέλουμε κι εμείς να σωθούμε δεν πρέπει να πέφτουμε σε κατήφια και αθυμία. Ο χριστιανός δεν καταθέτει τα όπλα. Ξέρει μόνο να πολεμά και πολεμώντας να νικά με τη βοήθεια του Θεού. Ξέρει να αγωνίζεται έστω και τραυματισμένος. Τραυματισμένοι είμαστε όλοι από την αμαρτία και τα πάθη. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να είναι απαθής. Όμως, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων ημών, ο Χριστός, έχει την δύναμη να μας θεραπεύσει. Ο χριστιανός γνωρίζει πολύ καλά να αντιστέκεται στον εχθρό και να κρατά αλήγιστο στη σημαία της νίκης. Έχει συνέστηση της αδυναμίας του, αλλά γίνεται πανίσχυρός με την δύναμη του Χριστού. Πρέπει να έχουμε συνέστηση της αδυναμίας μας, όπως ο ληστής επί του Σταυρού είχε επίγνωση γιατί αν δεν έχουμε επίγνωση των αμαρτιών μας, πώς θα ζητήσουμε μετάνοια. Ποιος δεν έχει επίγνωση, ο υπερήφανος. Ο υπερήφανος που νομίζει ότι περπατάει καλά, ότι είναι ενάρετος και δεν έχει καμία αμαρτία, νομίζει πως δεν έχει ανάγκη μετανοίας, αλλά πλανάτε, δεν υπάρχει άνθρωπος αναμάρτητος. Δεν πρέπει να φοβόμαστε, ούτε να αποφεύγουμε τους πνευματικούς αγώνες, διότι λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, Εκεί που δεν υπάρχει αγώνας, δεν υπάρχει αρετή. Εκεί που δεν υπάρχουν πειρασμοί, δεν υπάρχει και νίκη, δεν υπάρχει στέφανος αμάραντος δικαιοσύνης. Ο καλός στρατιώτης πολεμά με προθυμία και με συγκεκριμένο στόχο, όπως έλεγε ο γενναίος στρατιώτης του Χριστού, Απόστολος Παύλος. Ού το τρέχω ως ούκα δήλος, ούτο ως ούκα Α Κορινθίους 9,26 Τρέχω δηλαδή έτσι ώστε ξέρω τι ζητώ και δεν παρουσιάζομαι να ρίγνω μπουνιές στον αέρα. Είναι συγκεκριμένος ο στόχος μας. Παλεύουμε εναντίον των δαιμόνων και των σκοτεινών πνευμάτων που θέλουν να μας πάρουν την ψυχή και να μας οδηγήσουν στην αιώνια απώλεια και πολεμάμε με την δύναμη του Θεού. Και από τη στιγμή που θα αναγνωρίσουμε τις ελλείψεις μας, από τότε ξεκινάει η νίκη. Αν πιστεύουμε ότι ιστερούμε, τότε η αγιότητα δεν είναι μακριά. Όταν όμως δεν δεχτούμε αυτό που μας λέει ο Χριστός ότι «και κάτι ακόμα σου λείπει» και απορρίψουμε τον λόγο Του, όπως έκανε ο πλούσιος του Ευαγγελίου, τότε θα πει και για μας ο Χριστός ότι δυσκόλος θα εισέλθουμε στην Βασιλεία του Θεού. Για να αποκτηθεί η τελειότητα χρειάζεται θυσία και προσέξτε κάτι άλλο αγαπητοί φίλοι. Την τελειότητα ποτέ μπορεί να μην την αγγίξουμε. Την τελειότητα ποιοι την άγγιξαν. Σύμφωνα πάντα με τις ανθρώπινες δυνάμεις γιατί τέλειος εξ ολοκλήρου είναι μόνο ο Θεός. Την κορυφή την άγγιξαν οι Άγιοι Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι Άγιοι Μάρτυρες, οι Ομολογητές τη και εμεί καλούμαστε να βαδίσουμε στα χνάρια του. Όπω είπαμε, μπορεί ποτέ να μην φτάσουμε στην κορυφή, όμω η πορεία μα να είναι ανωδική. Όταν θα πάμε πάνω να συναντήσουμε τον Χριστό, όταν φύγουμε από αυτόν τον μάταιο κόσμο, να μα βρει το τέλο σε ανωδική πορεία. Όσο μπορεί ο καθένα με τι δυνάμει του, έστω να έχουμε ξεκινήσει να έχουμε σηκωθεί από την ραθυμία, την πνευματική και να έχουμε την αγαθή προαίρεση. Τώρα, αν κατορθώσουμε κάτι με τη βοήθεια του Θεού, είναι του Θεού υπόθεση. Εμείς ως άνθρωποι, επειδή είμαστε αδύναμοι, δεν μπορούμε να στηριχτούμε στις δικές μας ψευτοδυνάμεις. Ό,τι καταφέρουμε θα είναι με τη βοήθεια του Θεού και όσο επιτρέψει ο Θεός για τον καθένα μας. Η τελειότητα λοιπόν χρειάζεται θυσία. Θέλω να σωθώ σημαίνει ότι προσπαθώ να σωθώ. Και η προσπάθεια αυτή δεν είναι έργο μίας στιγμής, αλλά έργο ολόκληρης της ζωής μας. Αν θέλουμε να πολεμούμε με επιτυχία, πρέπει να φορούμε ολόκληρη την πανοπλία του Θεού και να μην καταθέσουμε τα όπλα μέχρι που να έρθει το τέλος της ζωής μας. Ίσως μερικοί από εμά είμαστε νεοσύλλεκτοι στον στρατό του Χριστού αλλά και νεοσύλλεκτοι ακόμη, μπορούμε να πολεμήσουμε. Αδελφοί μου, όταν ο Απόστολος Πέτρος κάποτε με την εντολή του Κυρίου έδειξε το δίχτυ στην θάλασσα και γέμισε από ψάρια, έπεσε στα πόδια του Χριστού και έλεγε «Έξελθε απ' μου ότι ανήρ αμαρτωλός ημί εγώ Κύριε». «Βγες από το καΐκι μου, Κύριε, διότι είμαι άνθρωπος αμαρτωλός και δεν αξίζω να σε έχω κοντά μου». Και ο Απόστολος Παύλος αργότερα ομολογούσε ότι «Ήρθε ο Χριστός στην γη να σώσει τους αμαρτωλούς, ον πρώτος ημί εγώ». Ομολογούσε δηλαδή ότι ήταν ο πρώτος από τους αμαρτωλούς. Αν οι κορυφές αυτές της αγιότητος μιλούσαν έτσι, τι να πούμε εμείς. Αγωνίστηκαν όμως και νίκησαν. Γιατί να μην γίνει το ίδιο και με εμάς. Ιστερούμε πνευματικά αλλά μπορούμε με τη βοήθεια του Θεού να σωθούμε. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας έλαβε τέλος. Ο Θεός μας να σας δίνει δύναμη να αγωνίζεστε, η Παναγιά μας να σας ευλογεί όλους και οι Άγιοι να σας σκεπάζουν και να πρεσβεύουν για όλους σας στο Χριστό. Μέχρι την επομένη μας συνάντηση να είστε όλοι και όλες καλά, χαίρετε εν Κυρίω πάντοτε, Καλή και ευλογημένη Κυριακή ημέρα του Θεού. Αμήν γέννητο.